Λοιπόν, Γιώργος Γιάκος, ξεκίνημα στα play-off με μια σπουδαία νίκη, η οποία σας κρατάει στην κορυφή. Πρώτα απ' όλα αυτό. Πώς νιώθετε μετά από ένα τέτοιο μάτσο? Κοιτάξτε, καταρχήν να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για τη διάρκεια όλης στο πρωτάθλημα και την κατάκτηση στις πρώτες θέσεις στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα ξέραμε τον αντίπαλο ότι ήταν πάρα πολύ δυνατός, με πάρα πολύ καλούς παίκτες, με μια ομάδα που πιστεύω ότι έχει αρκετό ρόστερ. Πετύχαμε μια σπουδαία νίκη για μας και είναι σημαντικό που είμαστε πρώτοι. Είναι η μοναδική ομάδα που δεν είχατε κερδίσει μέσα στο πρωτάθλημα. Από τους τέσσερις διεκδικητές σας, ήταν η μοναδική ομάδα που δεν είχατε κερδίσει. Τι έφταξε στην κανονική διάρκεια και τι λειτουργήσε καλά σήμερα? Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, κάθε μάτς είναι ξεχωριστό. Και βέβαια έχει διαφορετική βαρύτητα το μάτς του πρωταθλήματος με το έναν αγώνα μπαράζ. Θέλαμε να έχουμε την έδρα μας αλόβητη, ειδικά στα play-off, και από εκεί και πέρα ό,τι θα πάρουμε εκτός έδρας θα είναι πολύ ικανοποιητικό για εμάς. Έχετε ένα δύσκολο παιχνίδι με την Αύπακτο, ένα παιχνίδι όμως το οποίο πλέον μπορούμε να πούμε ότι πάτε και για δύο αποτελέσματα, καθώς και με ισοπαλία μένετε στην κορυφή των μπαράζ, ό,τι και να γίνει στο άλλο παιχνίδι. Ναι. Είναι στα σύν αυτό το πράγμα, ότι σίγουρα δεν κυνηγάτε ένα αποτέλεσμα? Σίγουρα, είναι δυσαβαντάζ για μας. Εμείς θα πάμε όμως να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε να καταφέρουμε να πάρουμε από αυτό το παιχνίδι. Να κάνω και μια προσωπική ερώτηση. Είναι το πρώτο μπαράζ που δίνει ο Γιώργος Γιάκος σήμερα. Πώς το ζήσατε εσείς? Κοιτάξτε να δείτε, σαν προπονητής, ναι, εντάξει, είναι το πρώτο, το δεύτερο βασικά, γιατί ήμουν και στη δεύτερη κατηγορία με την ΑΕΚ, όπως την δίνω. Ναι, εννοώ στην Αλφα. Ναι. Πιστεύω, παιδί, σαν ποδοσφαιριστής, έχω παίξει αρκετά τέτοια παιχνίδια. Ξέρω ότι η πίεση είναι αρκετή για τους ποδοσφαιριστές και την δύο των ομάδων, όχι μόνο τη δική μου. Παρ' όλα αυτά ανταποκριθήκανε οι παίκτες και η δική μου και της αντιπάλου ομάδος. Έγινε ένα ωραίο παιχνίδι, πιστεύω, κατά την γνώμη μου. Και καταφέραμε και κερδίσαμε δίκαια τον αντίπαλο. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.